Από το περιοδικό Βοανεργές, Τεύχος 71. Συνέχεια από τα δεινοπαθήματα αγώχ, ο ιερός αγών, μη μέτερε όρια αιώνια έθοντε οι πατέρες σου. Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης. Μέρος πρώτον. Ο ζήλος του οίκου σου κατεφαγή με Ιωάννου Β. 17. Στο ίσχυον κημητήριον της Ιεράς Μονής και Μίσης Θεοτόκου ευρίσκεται στην Πάρνηθα και ανάμεσα εις άλλους απλούς σταύρους υπάρχει και ένα σταύρο στο οποίο ο απέριτος σταυρός αναγράφει Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης ετών 94 απεβίωσε τη 13η Εβδόμου 1971. Ανύποπτος ο κάθε επισκέπτης του νεκροταφείου στη ζωή των και κοιμημένων διαβάζει αδιάφορα τα ονόματά των και παρέρχεται. Εμείς θα σταθούμε διαλόγου στον τάφο του αιμνής Κωνσταντίνου Καραγιαννίδη και με ευλάβεια και προσοχή θα ζωντανέψουμε κάποιες θαραλέες αλλά και δραματικές στιγμές της ζωής του. Γυρίζουμε λοιπόν μισό αιώνα σχεδόν πίσω στο έτος 1927 και παρακολουθούμε από κοντά τα διαδραματιστέντα γεγονότα όπως εξιστορεί τότε ο τύπος και οι επιζώντες αυτόπτες μάρτυρες. Πλησιάζει 21η Μαΐου κατά το νέο ημερολόγιο κατά την οποία θα πανηγυρίσει ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου στον Πειραιά όπου και έχει κληθεί να χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Μασόνος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο σχίστης της Εκκλησίας. Ο Μασόνος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος είναι εκείνος που το 1924 μονομερός, αυθαιρέτως και παρανόμως, εισήγαγε το παπικό Γρηγοριανό ή νέο ημερολόγιο στην Εκκλησία της Ελλάδος και προκάλεσε ούτε την δική αναγανάκτηση μεγάλης μερίδος ελληνικού λαού. Δεν έφτανε όμως τούτο το καγό που έκαμε ο Χρυσόστομος, αλλά προσπαθούσε να επιβάλλει και δια της βίας, με αποτέλεσμα να οργανωθούν οι πιστοί των ιερών παραδόσεων και να κάνουν ορθόδοξο αντιστασιακό ιερών αγώνα. Αλλά ας επανέλθουμε στις παραμονές πανηγύριους κατά τη μαρτυρία του Γεωργίου Κώτη, ευθύς ως τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου των Ορθοδόξων, πληροφορούνται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος θα παρευρεθεί εις την πανήγυρη του Αγίου Κωνσταντίνου. Συνέρχονται επί της οδού Μητροπόλεως δύο γραφεία του υπό την προεδρία του στρατηγού Δημητρακοπούλου και λαμβάνουν παμψηφί την εξής απόφαση. Να ειδοποιηθούν όλοι οι πιστοί για να συγκεντρωθούν το πρωί της 21ης Μαΐου εις τον πανηγύριζοντα ναό με σκοπό να αποδοκιμάσουν τον Αρχιεπίσκοπο. Εις τη συνεδρίαση αυτή λαμβάνει μέρος ο ιερεύς Κωνσταντίνος λαμβάνει μέρος ο κουρεύς Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης από την Παλαιά Κοκκινιά, μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν τελειώνει τη συνεδρία συνεχίζει ο Κώτης, ο οποίος ήταν και αυτός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Καραγιαννίδης και εγώ κατεβήκαμε μαζί στον Πειραιά. Και όταν στο σταθμό χωρίζαμε, με χαιρετά ο Καραγιαννίδης λέγοντάς μου «Άιντε καληνύχτα Γιώργο και αύριο θα με δεις όπως ο Θεός θέλει». 21 Μαΐου 1927. Ξημερώνει 21 Μαΐου πριν την 7:30 και ενώ οι καμπάνες του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου χτυπούν χαρμόσυνα, οι ιερείς εξέρχονται προς αποδοχήν του Αρχιεπισκόπου, τον οποίον περιβάλλουν με τον αρχιερετικό μανδύα και πορευωμένων τούτων εισέρχονται στον ναό. Αν δώσουμε όμως το λόγο στην επιζώσα μάρτυρα γερό της Ακακία Μπαλάσκα, μοναχή η οποία ήταν τότε 19 ετών, η οποία συνελήφθη μαζί με άλλες τέσσερις μοναχές εντός του ναού, λέγει η γερό της Ακακία, βρίσκονται πλέον των 100 παλαιομορολογητών ως επιτοπλίστων γυναίκες που περιμένουν το σύνθημα για να αποδοκιμάσουν τον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ ευρίσκομαι κοντά στην Ήθρο και παρακολουθώ από κοντά την εξή σκηνή. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος εισέρχεται, βλέπω τον Καραγιαννίδη να κατευθύνεται προς αυτόν δίδονται στην εντύπωση ότι θα του ασπαστεί την δεξιά. Απορώ μάλιστα με την κίνηση αυτή του Καραγιαννίδη, αλλά όχι για πολύ, διότι ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει «Είσαι ανάξιος να φορείς τούτο» και του τραβά συγχρόνως το εγκόλπιο. Αμέσως δε με το αριστερό του χέρι βγάζει ένα μεγάλο ψαλίδι και επιχειρεί να του κόψει τη γενιάδα φωνάζοντας «Όσο πιο δυνατά μπορεί».
Να λοιπόν, αφού ήθελες να μας αλλάξει το ημερολόγιο για να μας φραγγίσει ταυτοχρόνως, ως να δείτε το σύστημα, όλοι εντός του ναού ευρισκόμενοι παλαιομορολογίτες αρχίζουν να φωνάζουν. Κάτω αντίχριστος, κάτω άθεος, κάτω σχισματικός, δημιουργείται θόρυβος και πανικός. Ο αρχιεπίσκοπος προσπαθεί να αποθήσει τον Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης αγωνίζεται να του κόψει τα γένια. Πράγμα όμως που δεν το καταρθώνει τελικώς. Μόνο μία τούφα γένια του ξεριζώνει και χωρίς να το θέλει τον τραυματίζει στο μάγουλο και στο χέρι. Οι κληρικοί του αρχιεπισκόπου πέφτουν πάνω στον Καραγιαννίδη και το χτυπούν προσπαθώντας να τον απομακρύνουν, ενώ ένα συνοδό του αρχιεπισκόπου βγάζει περίφημο να διαφωνεύσει τον Καραγιαννίδη. Μερικές γυναίκες όμως που βλέπουν το περίσπασμα πέφτουν πάνω του και τον αφοπλίζουν. Εν τω μεταξύ καταφθάνει και αστυνομική δύναμη και μετά από αρκετή ώρα αποκαθιστά την τάξη και συλλαμβάνει τον Καραγιαννίδη καθώς και 5 γυναίκες. Ως το επόμενο εξαιτίας των επεισοδίων τούτων η πανήγυρη σε ματαιώθη και ο κόσμος διελήφθη. Άρθρα και σχόλια των εφημερίδων. Μετά το επεισόδιο ο μεν αρχιεπίσκοπος μετεφέρθη εις την κλινική επί της λεωφόρου συγκρού ευρισκομένης, όπου και του παρασχέθησαν πρώτες βοήθειες. Ο Δ. Καραγιαννίδης οδηγήθη με τα συλληφθήσας γυναίκα στη Γενική Ασφάλεια Πειραιώς, όπου άρχισαν οι ανακρίσεις. Κρατούμενος εκεί ο Καραγιαννίδης προέβη στους αντιπροσώπους του τύπου εις τα σκάτωθη δηλώσεις. Δηλώσεις του Κωνσταντίνου Καραγιαννίδη. Ο Καραγιαννίδης κρατούμενος εν απομονώσει εις ιδιαίτερων κρατήριων παρέχει εκ πρώτης όψεως την εντύπωση ανθρώπου εξημένου. «Γιατί το έκαμες αυτό», τον ρωτά ο συντάξης του Σκρίπ. «Έτσι έπρεπε να γίνει», απαντά μέσα βαρετά. «Ο Μητροπολίτης Αναξίος κατέχει το θρόνο της Εκκλησίας μας και πρέπει να φύγει διότι είναι αιρετικός, διόσα κάνει και παραβαίνει τους κανόνες. Όλοι ξέρουν ότι είναι πρόεδρος της ΧΑΝΤ και υποστηρίζει τα συμφέροντα ξένων εκκλησιών», εντός παρενθέσεως. Το ημερολογιακό ζήτημα έκαμε να του επιτεθείς. Όχι μόνο αυτό απαντά, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τον θεωρώ άξιον αγχώνης δια την όλη του πολιτείαν. Ως ανάξιος ιεράρχης δεν πρέπει να αφαίρει και τη γενιάδα η οποία είναι το ιερό έμβλημα. Γιατί τον εκτύψεις και τον τραυματίζεις. Εμένα σκοπός μου ήταν να του κόψω μόνο τη γενιάδα. Ίσως την ώρα που με τραβούσαν και προσπαθούσαν να ξεφύγω να τον χτύπησαν τα χέρια μου. Αυτό δεν το ήθελα. Μόνος το αποφάσισε, εσείς εξώθησαν άλλοι. Μόνος εντελώς. Δεν συνεννοήθηκε κανένα. Δεν συνήλθατε ή παλαιομορφολογείτε. Τα αγνοώ αυτά. Σας βεβαιώ ότι μόνος το απεφάσισα και απολαμβάνω όλα στα ευθύνες. Προτού αποφασίσω αυτό, εσκέφθην πρώτα να πεθάνω. Τη ζωή μου την έχω θυσιάσει ήδη για να σωθεί όλος ο άλλος χριστιανισμός ο οποίος κινδυνεύει. Έχω υπόψη μου τι θα γίνει και στο μέλλον. Διότι άμα θα βγω από εδώ δεν θα τον αφήσω αυτόν τον αιρετικόν. Και συμπλήρωσε. Δεν πρέπει να μείνει στον εκκλησιαστικό θρόνο. Δεν μετεμελήθεις καθόλου. Είμαι υπερήφανος και θα καυχόμαι. Διότι σας είπα ότι είναι αιρετικός και μας πούλησε. Ο Καραγιαννίδης αναπτύσσει φανατικές ιδέες ως προς το ημερολόγιο ζήτημα και παραδίδει των συντάξεις μας 2 προκηρύξεις οι οποίες έχει κυκλοφορήσει ο Σύλλογος Παλαιομορολογητών κατά του Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου, των Πατριαρχών και των Μητροπολιτών οι οποίοι παραδέχτησαν των νέων παπικών ημερολόγιων. Η μία εξεδόθη από έναν μοναχό ονόματι Κοτέων και περιγράφεται. Η ουσία ή το η πραγματικό της φωτοτυπία της αφίσας αυτής δημοσιεύουμε. Φέρει δε το ρητόν. Ουγγάρ κρυπτών ο μη φανερών γεννήσεται. Παρέχει και 3 φωτογραφίες, μία του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Μελετίου Μεταξάκη, χωρίς δράσα, ετέραν του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Βασιλείου του Τρίτου και τρίτην Ρουμάνων συνοδικών, τους οποίους όλους αποκαλεί αιρετικούς. Ο Καραγιαννίδης εν τέλει προσέθηκε και τι αυτά. Δεν θα έρκεστο εις την γενωμένη αποδοκιμασία. Νομίζω ότι πρέπει να καταγγελθεί ως ανάξιος της θέσεώς του και προς τον σκοπό αυτόν θα υποβάλω μήνυση εναντίον του επί εκλήτω βίο για να γίνει δίκη και να αποδειχτεί ποιος είναι ο αρχιεπίσκοπος. Επίσης οι ληφθήσεις γυναίκες είπαν τα εξής στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθησαν. Εμείς
λέγουν, κατεβήκαμε επίτηδες για να τον αποδοκιμάσουμε. Δεν ξέρουμε όμως τι ότι θα γίνει αυτό που έγινε με τον Καραγιαννή. Τέλος απροσάντα προσώπηση του τύπου, ο συνήγορος του Καραγιαννή, εζήλωδος στα εξής. Οι λόγοι την εσώθησαν τον πελάτη μου, εις πράξην διήν κατηγορείται είναι, ως αντιλαμβάνομαι, εν βαθύτατον ριζωμένων θρησκευτικών συνέστημα, το οποίο από μακροξότων χρόνων είχε παρατηρηθεί εις πολλούς εμένοντας της πατροπαραδότους θρησκευτικά ιδέας, πράγμα το οποίο έρει η αμδήποτε ευθύνη από τους προς υποστήριξη των ιδεών των οτιδήποτε πράττοντας. Δεν θα είναι σύμφωνο όμως προς τα σας χάρη της πραγματικής δικαιοσύνης πριν ή κριθεί ακόμη ο άνθρωπος να εκφέρονται οποιασδήποτε κρίσεις κατά αυτού υποτρίτων ώστις ως ενήργησεν είναι όργανο θρησκευτικού συναισθήματος του εσπερινή 22 Μαΐου 1927. Μετά το πέρας των ακρίσεων ο Καραγιαννής με τα λοιπάς γυναίκας οδηγούνται στην εισαγγελία για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες. Αλλά εδώ πως περιγράφει ο τότε τύπος τα σχετικά με τη μεταφορά του. Κατά την 23 Μαΐου 1927 ημέρα Δευτέρα και κατά τη μεταφορά του Καραγιαννίδη και των πέντε γυναικών στον εισαγγελέα Πειραιώς Κύριον Παπα Δημητρίου συγκεντρώθησαν πλέον των τραγουσίων παλαιομορφολογητών κάτω της εισαγγελίας φωνάζοντας. Αφήσατε τους ελεύθερους, είναι αθώοι. Καλά του έκαμε του ανάξιου Μητροπολίτου. Ήθελε και χειρότερα. Άδικα, άδικα τους κρατείτε. Εσπερινή 24 Μαΐου 1927. Ομοφωνία εισαγγελέως και ανακριτού ο Καραγιαννίδης και η μοναχή Ασημίνα Ταμπακάκη, Παναγιώτα Αβωνισάκου και Άννα Τσακοσιάνου προεφυλακίστησαν οι δε λοιπές αφέθησαν ελεύθερες. Όσοι το επόμενο ολόκληρο ο λαός, ο τύπος, επί αρκετές ημέρες σχολείται με την υπόθεση του Καραγιαννίδη. Υπήρχαν μάλιστα εφημερίδες που σύνδεαν την πράξη του Καραγιαννίδη με ολόκληρο το παλαιομερολογητικό κίνημα δια τούτο και ζήτουν την κατάπνιξή του. Μία τι αυτή είτε το ελεύθερο βήμα, το σημερινό βήμα του κυρίου Λαμπράκη, η οποία 22 Μαΐου 1927 μεταξύ των άλλων έγραφε και τα εξής. Ιερόσυλλος επίθεση των παλαιομερολογητών εναντίον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρίου Χρυσοστόμου απέδειξε το μέτρο του φανατισμού και της διανοητικότητάς του. Δεν πρόκειται πλέον περί ανθρώπων οι οποίοι διαφωνούν εις το ζήτημα του ημερολογίου, αλλά περί ανισορρόπων τύπων επικινδύνων εις την κοινωνία και τη δημοσία τάξη. Τον κίνδυνο αυτό τον υπεδείξαμε κατ' επανάληψη. Ό,τι έγινε το εχθές είναι εκδήλωση ενός πραγματικού κινδύνου ότι η ελληνική κοινωνία απαιτεί όπως τεθεί τέρμα στα σχέδια των κακοποιών και ερωσύλλων. Ολόκληρος λοιπόν ο τύπος κατεδίκαζε την πράξη του Καραγιαννίδη ως πράξη βίας, χωρίς όμως να ελείπουν και εφημερίδες που του έβρισκαν αρκετά ελαφρυντικά. Παραθέτουμε και κατά τέρα δύο εφημερίδες. Εδώ θα κάνουμε μία παρατήρηση. Βλέπετε ότι και από τότε ο τύπος ελέγχεται πλήρως από τη μασονία. Ουδής από αυτούς, πλην του Σκρύπ και κάποιον άλλο, δεν είπε την αλήθεια. Ότι το προδότης, ότι ανήκει σε μασονική στοά και αυτός και ο Μελέτιος Μεταξέλης και ο Βασίλειος ο Τρίτος. Βλέπετε τη σχέδια εξυπηρέτει ο τύπος. Βλέπετε πως πάλι καλύπτει τους Εβραίους ο τύπος. Βλέπετε πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παγκοσμίου οικουμενισμού από τότε. Ας δούμε τι λένε οι άλλες δύο εφημερίδες, οι άλλοι όψεις. Αλλά αν πρέπει να τιμωρηθούν εχθεσινοί οι βεβαιότητες κατά του προσώπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, δεν πρέπει αφετέρου να παραραθεί ότι προς αυτούς όθησαν οι άστοχοι ενέργεια και ακρότητες κατά των χριστιανών εκείνων, ήτινες δεν εννοούν να υποκύψουν εις την ατόπως και ακέρως επιβληθήσαν τη σκεφτική καινοτομία. Η ελευθερία της συνοδήσεως είναι απεριόριστος. Όταν όμως δε προσπαθούμε να υποτάξουμε βίωση των λαών, εις τα θρησκευτικά καινοτομία έχοντας το κύριο της Ορθοδόξου αναγνωρίσεως και ζητούμε διαφορισμών μεσαιωνικών διαπελάσεων και εξώσεων να εξαναγκάσουν το χριστιανικό λαό να γνωρίσει ότι η συνείδηση αυτού του απαγορεύει να εορτάζει λόγου χάρη άλλη ημέρα Χριστουγέννων και βαπτίσεως παρά εκείνη κατά την οποία εορτάζει η Ιερουσαλήμ, δεν πρέπει να ξενιζόμεθα δια αποδοκιμασίας ερμηνευούσας αίσθημα θρησκευτικών μόνο και πίστην ακλόνητων.
και είναι ανάγκη οι χθεσινές σκηνές να επιστήσουν σοβαρότερα την προσοχή των αρμοδίων προς επίλυση ζητημάτων θυγόντων αυτού το κοινό θρησκευτικό σύστημα. Σκρίπ, 21/5/1927. Θρησκεία και ημερολόγιο. Η δύνατο άριστα η μεταβολή του ημερολογίου να επιδείξει ο βενιζελισμός συγκαλών αρμοδίως μια οικουμενική σύνοδον. Τα πάτρια δηλούν ότι δεν υιοθετούν τα διάφορα αναδημοσιευμένα χάρη της ιστορίας της τα στήλα του άρθρα και σχόλια εφημερίδων καθώς και διαφόρων διαπρεπών ανδρών τα οποία δεν συμφωνούν με την καθαουριστήσαν υπό των συνοδικών εγκυκλίων των ετών 1935-48-50 και 1974 ο Ορθόδοξος στάση της Εκκλησίας μας ένα της Εκκλησίας των νέων ημερολογητών. Και να συγκαλών αρμοδίως μια οικουμενική σύνοδο των Ορθόδοξων Πατριαρχείων που ήδη θα έλεγαν το ζήτημα οριστικός και τελεσιδίκος χωρίς να δημιουργηθεί εις τη συνείδηση του λαού η δυσπιστία και η κάχη υποψία που ζητείται να αλλάξει τη θρησκεία του. Άλλωστε το ζήτημα είναι αλήτων δια όλα τα Ορθόδοξα κράτη εις τη Σερβία και σε αυτή τη γνώση επιβάλλεται λοιπόν να επιβάλλεται και επιβάλλεται να λυθεί το ζήτημα της Οικουμενικής Συνόδου όπως πιστώσει και η πιστή στα θρησκευτικά και εθνικά παραδόσεις ότι δεν κινδυνεύει η θρησκεία και δεν κλονίζεται η πίστη εάν μεταβληθεί το ημερολόγιο. Εάν δεν λυθεί αρμοδίως η αυτή απόφαση, το ημερολογιακό ζήτημα θα εξακολουθεί να προκαλεί επεισόδια και σκηνές θλιβεράς δια των σεβασμών και την ευλάβεια προς τον κλήρον του ελληνικού λαού. Εσπερινή κύριον Άρθρον 22 Μαΐου 1927, αλλά και διάφορες προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου δεν έμειναν αδιάφορες στα γεγονότα της 21ης Μαΐου του έτους 1927-24/5/27. Ο καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αείμνηστος Παναγιώτης Καρολίδης παρεχώρησε μακρά συνέντευξη η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Σκρίπ. Επίσης ο διαπρεπής νομικός πρωθυπουργός, πρώην υπουργός και βουλευτής Κυκλάδου Δημήτριος Καπαβωτοκόπουλος απέστειλε βαρισίματα επιστολή η οποία δημοσιεύθηκε 25/5/1927 στην ίδια εφημερίδα. Κατωτέρω παραθέτουμε απόσπασμα τη συνεντεύξη του καθηγητή και αυτούσια ή την επιστολή του διαπρεπού νομικού. Οι τίτλοι των ελόγων δημοσιευμάτων τους οποίους θέτουμε είναι αυτή της εφημερίδος. Η σπουδαία δια των νέων ημερολόγιων δίδει η πράξη αξιοκατάκριτος και απερίσκεπτος. Το μεγαλύτερο μέρος του λαού είναι υπέρ του παλαιού ημερολογίου. Αδικαιολόγητος πάσα εκμετάλλευσης Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου προς κατάπνιξη της θρησκευτικής ελευθερίας. Θα είτε ο αχαρακτήριστος πόλεμος κατά της θρησκείας. Μακρά συνέντευξη του Παναγιώτου Καρολίδου. Επί των ετήν της αυσεβούς επιθέσεως κατά του Αρχιεπισκόπου κυρίου Χρυσοστόμου θέλησα να έχουμε γνώμη του σοφού καθηγητού της ιστορίας και βαθιά του γνώση των εκκλησιαστικών ημών πραγμάτων. Ο κύριος Καρολίδης συνέντευξη του Σκρίπ επισκεφθέντα αυτόν και ζητήσαντα τη γνώμη του ως προς όλον το χαρακτήρα της κατά του Αρχιεπισκόπου επιθέσεως τα αίτια και τα αναδεχόμενα αποτελέσματα αυτής απήντησε ως εξής. Βεβαίως, το γεγονός είχε χαρακτήρα λίαν θλιβερών προκειμένου περιβανάψου επιθέσεως εναντίον πρώτου ιεράρχου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τούτο, κατά τούτο πάντες οι εχέφρονες καταδικάζουν ηθικώς τα γενόμενα. Πράξη αξιοκατάκτητος και απερίσκεπτος του Αρχιεπισκόπου υπήρξε η σπουδή αυτό εν το ζητήμα του νέου ημερολογίου. Ο Χρυσόστομος δικαιολόγησε την πράξη αυτή για τις ιεραρχίες και για τις μεγάλες εκκλησίες. Ούτως δικαιολογήθη υπό της αυταρχίας της πολιτικής στον Χρυσόστομο επιβληθήσα και τούτη στην ιεραρχία και στη μεγάλη εκκλησία φορτωθήσα ευθύνη των γενομένων. Και όσον με αφορά την ιεραρχία πρέπει να ομολογήσουμε ειλικρινώς ότι ούκο λίγοι υπάρχουν εν αυτοί άνδρες καθ' αυτούς άξιοι πάση τιμής και σεβασμού, αλλά το όλον ουδεμίαν και έκτιμε δύναμη και αξία υπακούσα, υπήκουσα τυφλός εις τα νεύματα της κοσμικής εξουσίας. Όσον αφορά για τη μεγάλη εκκλησία, με τα πολλού άλγους ψυχικού πρέπει να κατακρίνουν του Χρυσοστόμου
στηρίξαντος την κατεπιταγή πολιτικής αρχής γενωμένη πράξη στην Μεγάλη Εκκλησία. Πρώτος δε πάντων ο Αρχιεπίσκοπος έπρεπε και πρέπει να βλέπει εις την Μεγάλη Εκκλησία ως προσευγενήν εχμάλωτο υπό των θυγών φεύ ουχή της τουρκικής και μονομεθανικής αρχής, ότι η Εκκλησία αυτή ηρωικώς ημίνετο υπέρ των δικαιωμάτων αυτής, αλλά της ελλαδικής αυταρχίας μη σεβαστήσεις προσηκόντως την ελευθερία της πανσέπτου μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ή της υπήρξε και μήτρη της ελλαδικής Εκκλησίας. Περί τούτου δεν δυνάμεθα εις πολλάς εξηγήσεις να έλθομαι τώρα. Εκείνο όπερ είμαι πεπισμένος εγώ ότι ουδέποτε η Μεγάλη Εκκλησία η δύνατο να επιστρέψει, να επιτρέψει τη γη των νεωτερισμών άνευ συνεννοήσεως προς όλων την Ορθόδοξον Εκκλησία. Αλλά περί τούτου δεν δύναμε να έλθω εις λεπτομερείς εξηγήσεις. Τούτο μόνο λέγω ότι εκείνο το οποίο υπήρξε ο μακαριότατος εν το ζήτημα του ημερολογίου δεν ήταν ο ρήμος σκέψεως. Τι αυτής ούσης της καταστάσεως σας φαίνεται παράδεξον ότι ευρέθη χριστιανός ζηλωτής κακός λογιζόμενος και εκτρός παραπλανόμενος και προέβη εις πράξη υποπάσης ελληνικής συνειδήσεως καταδικασμένη, αλλά όχι, βέβαια όχι από τη δική μας καταδικασμένη, εμείς τον τιμούμε, ουχή από ορμεμφή του, αλλά υποπλάνης ικτράς παρορμηθείς έπραξεν ότι έπραξεν, εντεύτεν δε, προαγόμενος συμφωνώ μετά των γραφέντων εν το σκρίπ, ότι αδικαιολογήτως και ηθικός αξιοκατάκριτος θα γίνει πάσα εκ μέρους ή οποιαδήποτε αρχής εκμετάλλευση του γεγονότος προς κατάπνιξη της θρησκευτικής ελευθερίας. Θα ήτο δε αχαρακτήριστο πράγμα το γεγονός ότι όν χρόνων άνθρωποι προκείμενοι αμέσως ή εμέσως προς την Εκκλησία και ρήτους υπόλεμο ουχή εναντίον της Εκκλησίας αλλά εναντίον της θρησκείας. Η τιμωρία η επιβλητέα εις των δράσεων της τάξης δεν δύναται να υπερβεί τα όρια υπό του νόμου ατομικώς δια την τάξη καθοριζομένου βαθμού της ποινής. Αυτού του Αρχιεπισκόπου η ηθική περιοπή και το ηθικό αξίωμα και η ηθική γοητεία απαιτούσαν ή να μη το κατά αυτό αδίκημα εκμεταλλευτεί δια άλλων ασχέτων εις την Εκκλησία σκοπών. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι αρχηγός της Εκκλησίας και μαθητής του συνιστώντος συγγνώμη την 7η και 70η συγγνώμη εις τους αμαρτάνοντας. Ότε προετών ο αείδημος Πατριάρχης Κωνσταντίνος Έψιλον εδήλωσε διάθεση να καταδιώξει ποινικώς η βριστήν την α αυτού συναιτία αρχιερείς είπαν εν τη συνόλο 77 πρέπει να συγχωρείς τους κατά του προσώπου σου αμαρτάνοντας. Η τιμωρία του δράστου πρέπει να συνέλθει να προέλθει από δικαιοσύνη του κράτους και μόνον εις τον πτέσσαντα ουχή εις συλλόγους ορθοδόξουσον ή φιλορθοδόξων. Το ότι ούτων θα ήτο εσχρά εκμετάλλευσης μεμονωμένου λυπηρού γεγονότος εις την ηθική ευθύνη την, η, ουη την ηθική ευθύνη φέρομεν πάντες χάρη σκοπών αλλοτρίων προς τα συμφέροντα της Εκκλησίας. Σκρίπ 24/5/1957. Σημείωση Βουανεργίες. Όλα τα εισαγωγικά που αφορούν τους τίτλους που προσδιορίζουν τους αιρετικούς κρατούς της Εκκλησίας της αποχής εκείνης έχουν προσθεθεί στο επόμενο που θα ακούσετε. Μέρος Β. Η κατάργηση του παλαιού ημερολογίου είναι έργο αποκλειστικών του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Όλα τα ορθόδοξα πατριαρχία είχαν αντιταχθεί εις την κατάργηση. Πώς παρεσύρθη υπό το Αρχιεπισκόπου Αθηνών Οικουμενικός Πατριάρχης δεν συνήνεσε ιερά σύνοδος του Πατριαρχείου. Μία αποκαλεί πτική επιστολή του κυρίου Δημητρίου Κάπα Βοτοκοπούλου. Κύριε Διευθυντά του ΣΚΡΙΠ, παρακαλώ ευαρεστηθείτε να καταχωρήσετε
εν το πατριωτικότατο σκρίπ εις τας επομένας παρατηρήσεις μου, συμπληρωματικά στο χθεσινού κυρίου άρθρου περί της επιθέσεως κατά του Αρχιεπισκόπου Μητροπολίτου Αθηναίων Χρυσοστόμου. Και πρώτο, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε μία αμφιβολία ότι η κατάληξη του Ηλιανού εκκλησιαστικού ημερολογίου, πράξη πρωτοφανής εν τη εκκλησιαστική ιστορία, είναι έργο αποκλειστικών της αυθαιρεσίας του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Ο εν το Υπουργείο Εξωτερικών ογκώδης φάκελος των εργασιών της Επιτροπής, η οποία προδεκαετίας διορίστη προς εξέταση των εκκλησιαστικών ζητημάτων, κατά τις οποίες αποτελεί μέλος ο σημερινός Μητροπολίτης Αθηναίων Χρυσόστομος, περιέχει τους επισήμους αποδείξεις ότι στην κατάρριξη του Ηλιανού ημερολογίου αντετάχθησαν επισήμως το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο Αντιοχίας και η Εκκλησία της Σερβίας. Αντετάχθη δε επίσης ο Οικουμενικός Πατήρης Ιητός συστήσει στο Μητροπολίτη Χρυσόστομο να αναβληθεί η κατάρριξη του Ηλιανού ημερολογίου έως ότου επιτευχθεί η συνένεση απαστών των αυτοκεφάλων εκκλησίων. Την συνένεση δε ταύτην εθέωσε να απαραίτητο και αυτό το ψευδοορθόδοξο Κωνσταντινούπολη συνέδριο ως αποδεικνύεται εκ των επισήμων πρακτικών αυτού. Αλλά ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος λόγω της συμμετοχής αυτού εις την Επανάσταση Πλαστεία παρέστησε εις τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Φωκόπουλος Δημήτριος, Φωτοκόπουλος Δημήτριος νομικός και πολιτευόμενος εν Σύρο, γεννηθεί το 1850, εχρημάτισε Υπουργός Δικαιοσύνης το 1905 έως 1908 επί κυβερνήσεως Γεωργίου Θεοτόκη και το 1916 επί κυβερνήσεως Νικολάου Καλογεροπούλου. Αυτοί οι άνθρωποι υποστήριξαν πάρα πολύ το Patreon εορτολόγιον και έδωσαν την ψυχή τους για να μην προχωρήσει το σχίσμα. Δυστυχώς όμως οι Έλληνες το απεδέχτησαν και η κατάσταση προχώρησε. Μας αναφέρει λοιπόν ότι έπρεπε ο Μητροπολίτης λόγω της συμμετοχής του αυτού στην Επανάσταση Πλαστήρα παρέστησε εις τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνέστησε ότι δεν έπρεπε να αναβληθεί η κατάργηση του Ηλιανού ημερολογίου διότι την κατάργηση επέβαλε εθνικών συμφέρον και παρακαλεί τον Πατριάρχη να συμφωνήσει εις τούτο μετά αυτού. Γιατί το έκανε αυτό ο Χρυσοστόμος Παπαδόπουλος, γιατί ήδη του είχαν δώσει 30.000 λίρες. Θα μου πείτε που είναι η απόδειξη. Θα σας πω εγώ τώρα κάτι πνευματικό, το οποίο το επαναλαμβάνω πολλάκι, διότι πιστεύω ότι αυτό στηρίζει του λόγου του αληθές. Είχα γνωρίσει τον υποτακτικό του γέροντος Παϊσίου από το κελί των Αγίων Πάντων στις Καριές, όχι του γνωστού Παϊσίου που λέτε, κάποιου ζηλωτή Παϊσίου. Ο γέροντάς του μου είπε ότι του είχε πει ότι όταν κάποτε έκανε προσευχή, εν οράματι ο Κύριος τον πήγε στην κόλαση και του έδειξε το Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ο οποίος εκέγεται μες στις φλόγες. Ξέρετε τι του είπε, γέροντα του λέει, φωνάζοντας και αλαλίζοντας από τις ταλαιπωρίες που περνάει στην κόλαση. Εγώ του λέει θα καίγομαι αιωνίως στο αιώνιο πύρ, στην κόλαση. Γιατί έσκησα την εκκλησία του Χριστού για 30.000 χρυσές λίρες. Και έτσι μάθαμε γιατί σχίστηκε το ημερολόγιο. Ο Πατριάρχης παρεσύρθη, τούτο ένεκα ο Πατριάρχης παρασυρώμενος από την υπό του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου ψευδή των πραγμάτων παράσταση, απήντησε εις αυτόν και συνένεσε να καταργηθεί το Ηλιανόν ημερολόγιο μόνο και μόνο δια τας ακινήτους εορτάς του ΧΙΔΕ και δια το Πασχάλιον ως απήτη ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Πρέπει δε να σημειωθεί εντάφθα ότι η υποεκκλησιαστική κανονική άποψη η συνένεση αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχου ουδεμίαν απολύτως έχει αξία και είναι άκυρος διότι ο Πατριάρχης δεν δύναται να αποφασίζει επί εκκλησιαστικών ζητημάτων αν ευγνώμη στη Συνόδου των Μητροπολιτών και του Οικουμενικού Θρόνου τι αυτή δε σύνοδος δεν εγένετο. Κατακολουθεί λοιπόν ότι η κατάργηση του Ιωλιανού ημερολογίου δεν είναι γένετο τη συγκαταθέση της μεγάλης εκκλησίας
αλλά μόνο με τη συγκατάθεση την ατομική και την άκυρον γνώμη του Πατριάρχου. Τούτου δοθέντος ερωτάται όταν ο Μητροπολίτης Αθηνών γίνεται αυτός επαναστάτης κατά της Εκκλησίας και μόλος αυτός ανατρέπει εκκλησιαστικών και καθεστώς υποαιώνων υφιστάμενων και αδιαλείπτως στενό συνδεδεμένων με την εθνική ζωή και με την εθνική υπόσταση, κατά τεινά συλλογισμών δύναται ούτως να αξιεί το σεβασμό του χριστιανικού πληρώματος. Και τα αυτά, αφού ο Μητροπολίτης Αθηνών είναι το μόνον, ο μόνο παραβάτης των θείων και ιερών κανόνων και ιερών παραδόσεων, αλλά και αυτού του συντάγματος που του προστατεύοντος τους κανόνες και τα σειράς παραδόσεις και των εκκλησιαστικών του κράτους νόμων, τελευταίο στον οποίο είναι το βασιλικό διάταγμα της 18ης Ιανουαρίου 1923, δια του οποίου επιβάλλεται η διατήρηση του Ιουλιανού ημερολογίου εις πάση της εκκλησιαστικής εορτάς. Τι αυτή η ασέβεια δεν είναι αξία σεβασμού. Είναι το ίδιο ως να αξιώσουν να αποδοκιμάσουν επιδοκιμασία και σεβασμόν από τον ελληνικό λαό ο πλαστήρας και η συναυτό για την επανάσταση αυτών κατά του παλαιτιακού καθεστώτος. Έχει εξεγείρει τη θρησκευτική συνείδηση για την κατακριτέα πάντως επίθεση κατά του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου δεν αντιμορρυθεί ο δράσης, αλλά επετέθη ουχή εκ προσωπικής εκδικήσεως, ούτε προς ατομική μυθική ή ολική αυτού ωφέλεια. Φανερός επετέθη θέλων εν τη ευσεβή αυτού να παραστήσει ανάξιον του ανωτάτου αξιώματος του Μητροπολίτη Χρυσόστομου, ο οποίος εναντίον της γνώμης ολοκλήρου της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και εναντίον αυτών και των νόμων του κράτους, δια μιας αυτού εγκυκλίου φερούσης μόνον την υπογραφή αυτού επέβαλε εις τους επισκόπους της Ελλάδος στηριζομένους εις τον πλατή στήραν και την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου για τα εκκλησιαστικάς αρχάς. Τούτον ένεκα ούτως ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος είχε εξεγείρει τη θρησκευτική συνείδηση απαξάπαντος του ελληνικού λαού και είχε θέσει εις δειρήν δοκιμασία την ευσέβεια αυτού, η υπετιώτης του Μητροπολίτου. Δεν πρέπει βεβαίως να επιδοκιμάσουμε την επίθεση, αλλά και δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το ηθικό ελαττήριο της ευσεβίας του επιτεθέντος και την υπετιότητα του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Διότι αντί ο Μητροπολίτης να είναι ο προστάτης εκκλησιαστικής τάξης, ο φύλαξ και φρουρός των ιερών κανόνων και ιερών παραδόσεων, εγένετο συνέτιος εξ ιδιοτέλειας της επαναστάσεως του πλαστήρα και ανατροπεύσης του εκκλησιαστικού καθεστώτος. Η χριστιανική πίστη, κύριε Διευθυντά, δεν στηρίζεται ούτε εις στρατών ούτε εις τόλων, αλλά εις την υπό των επισκόπων απαρασάλευτον εφαρμογή των ιερών κανόνων και των ιερών παραδόσεων και των συνταγματικών νόμων του κράτους. Οι επίσκοποι, οι συμφρουροί της πίστεως και των απαιώνων εκκλησιαστικών καθεστώτων, όταν δε αυτή και μεταξύ τούτων πρώτος ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ανατρέπωση τα καθεστώτα, όταν εισάγουσιν εν τη Εκκλησία καινοτομίας και νεωτερισμούς, όταν κλονίζουσιν την πίστη διά του εκκλησιαστικού και κοινωνικού αυτών βίων πάβουσιν όταν οι χριστιανοί εξεγείρονται εναντίον των ευλόγως δικαίως και εθνοθελώς
και λέγω εθνοθελώς, διότι μόνον ανόητοι άνθρωποι δύναται να διαφορήσουν περί της θέσης της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας ως παράγοντος της εθνικής ζωής και πρόοδου. Με τα πάση τιμής, Δημήτρος Κάπα Βουκοτόπουλος, Σκρίπη 25/5/1927. Η εφημερίς Ελεύθερον Βήμα, μη δυνάμενη να αντέξει στην ανοιχτή και δημόσια συνηγορία του Πατρίου Ορτολογίου των ως άνω δύο διαπρεπών ανδρών του τότε επιστημονικού κόσμου, εξεδήλωσε την κακία της με το παρακάτω πικρών σχόλιών της. Με τον κύριο Καρολίδινο, κύριο Βοτοκόπουλος, συνήγορος του Παλαιού Ημερολογίου, όλοι λοιπόν οι προοδευτικοί Έλληνες ετέθησαν στο πλευρό του κράτους, του κουραίος και των αγραμμάτων γυναίων Πειραιός. Ελεύθερο Βήμα, 26/5/1927. Καθώς ανεγράφει στον τότε τύπον, όλα σχεδόν τα πνευματικά ιδρύματα της χώρας, θρησκευτική οργανώση κατευθυνόμενη συνελεύση κληρικών, ιεροψαλτών και νεοκόρων, έσπευσαν να εκδηλώσουν ένα θεαματικό συγκινητικό ενδιαφέρον για την διάσωση της γενιάδος του Μακαριωτάτου, εκδώσαντας μάλιστα και σχετικά ψηφίσματα. Επίσης και τα μέλη της τότε κυβερνήσεως Ζαΐμι, αφού με δηλώσεις τον κατεδίκασαν την πράξη του Καραγιαννίδη, έσφεξαν ο ίς κατόπιν του άλλου να επισκεφτούν και να συγχαρούν τον Αρχιεπίσκοπον. Κατατέθη μάλιστα και σχετική επερώτησης εις την Βουλή των Ελλήνων υποβουλευτών της Δημοκρατικής Παρατάξεως, η οποία όμως δεν συνεζητήθη. Ο Αρχιεπίσκοπος, θεωρών τον εαυτό του θύμα των παλαιομερολογητών, δεν έπαυσεν ούτε στιγμή για τον οργάνων του να απαιτεί από την κυβέρνηση τον γενικό διωγμό των παλαιομερολογητών για την ειρήνευση της Εκκλησίας από τον Υπουργό Παιδείας κύριον Αργυρών, ώστε στον επισκέφτη έβρε την ευκαιρία να ζητήσει όπως κατατεθεί εις την Βουλή νομοσχέδιο προς ψήφιση για τη διάλυση όλων των παλαιομερολογητικών οργανώσεων και την απαγόρευση συστάσεως τιούτων στο μέλλον. Ο κύριος Υπουργός συρνήθη ευγενέστατα υπόνης των Μακαριώτατων ότι το τιούτων είναι παράνομων αλλά και αναντιδημοκρατικών. Δηλώσει του Υπουργού Παιδείας. Ο Υπουργός Παιδείας κ. Αργυρός, ερωτηθεί σχεδόν σχετικός προς το ζήτημα των παλαιοημερολογητών, είπε: «Εγώ», ετώνησε ο κ. Υπουργός, «εδήλωσα ότι αν το ημερολόγιο αφίετο ελεύθερον το 99% θα εκκλησιάζονται στο κατά το παλαιό ημερολόγιο». Μία αρχιεπίσκοπος, ερωτηθεί σχετικός επί των δηλώσεων του Υπουργού, εδήλωσε ότι αν αυτές εγένονται όσες εγγράφησαν, ενισχύουσι τους παλαιοημερολογήτας. Εσπερινή 24/5/1927. Η δίκη. Ο Καραγιαννίδης μαζί με λοιπά συγκατηγορουμένας μοναχάς παρέμεινε προφυλακισμένος επί οκτάμινων. Η δίκη προσδιορίστη στην 25η Ιανουαρίου 1928 στο Κακουργικαρδικείο Αθηνών. Κατωτέρω αναδημοσιεύομαι τα πρακτικά της δίκης εκ των εφημερίδων της εποχής εκείνης. Η δίκη του Καραγιαννίδη εις το Κακουργικαρδικείο για την αποκοπή της γενιάδος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Μασόνου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, η αθαίρετος και αντικανονική μεταβολή του ημερολογίου, ο θρίαμβος του αγώνους των γνησίων Ορθοδόξων, ο Καραγιαννίδης και μοναχαίοι θεώθησαν παμψηφοί. Πώς ετελείωσε η δίκη, η έκδοση της αποφάσεως, λεπτομερή πρακτικά της δίκης αυτής. Μία δίκη η οποία από πολλού ανεμένετον και άγνωστον δια ποιους λόγους δεν προσδιορίζεται μέχρι τούδο. Η δίκη του επιτεθέτους κατά του Μητροπολίτου Αθηνών
και αποκόψαν τους διαψαλίδες μέρους της γενιάδας του, ή το επόμενο εύλογον και το ενδιαφέρον το οποίο προεκάλεσε η δίκη αυτή. Ή από το πρωινό όρον ήρχισε να σειραίει κόσμος πάσης τάξης στην αίθουσα του Κακουρκοδικίου και εις τον εκτός αυτού χώρων, άνθρωποι του λαού και γυναίκες προσήρχονται για να παρακολουθήσουν την δίκη. Η αστυνομία είχε λάβει έκτακτα όλους μέτρα εντός και εκτός της αιθούσης του Κακουρκοδικίου εκ του φόβου αποδοκιμαστικών σκηνών. Σπανίως διαδικασία παρακολουθεί το με τόσον θερμών και ευλαβές ενδιαφέρον εκ μέρους της κοινωνίας και το ενδιαφέρον αυτό το δικαιολόγει η εξαιρετική σημασία της διεξαγωμένης δίκης, διότι κατήχων μεν τυπικός το ειδόλιο του κατηγορημένου ο Κουρεύς Καραγιαννίδης και οι τρεις συγκρατούμενε καλόγριε, ουσιαστικός όμως εδικάζεται χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο δημιουργήσας των δικασμών στους κόλπους της Εκκλησίας, ο σκανδαλίσας για τη στάση έως τα ψυχάς των πιστών, ο προκαλέσας τας πιέσεις στους παντίους διωγμούς εναντίον των εμεινάντων εις τα πάτρια ακρεφνών Ορθοδόξων, ο καταπατήσας θρησκευτικάς παραδόσεις αιώνων και οικουμενικάς αποφάσεις απαραβιάστου αυθεντίας και κύρους και διανασπήριζε ζάνια στην πνευματική συμπαγία της Ορθοδοξίας και να εισαγάγει στην ελληνική εκκλησία δαιμόνια κενά. Εδικάζεται ο ποιμήν των ψυχών ο μεταβληθής εις λύκων της πείμνης του, ο προκαλέσας τας τραγικάς της μάνδρας σκηνάς, τα αιματηρά γεγονότα της μάνδρας Αττικής, της 8ης Νοεμβρίου του 1927, υιοθέτησε το Βανεργές σε προηγούμενο έθνος, σε προηγούμενο βιβλίο, κατά τα της οποίας ευάφη ο ναός του Θεού της ειρήνης και της αγάπης με το αίμα δολοφονηθέντων αθών και εδικάζεται μετά αυτού όλος ο νεωτερίζων και ασεβών προς το σχίσμα και τας υποχρεώσεις του κλήρους, διότι η εκδικαζομένη υπόθεση δεν είναι παρά ένα απλούν θλιβερών, αλλά και φυσικών επεισόδιο της κρίσεως την οποία διέρχεται η Εκκλησία. Παρήλασαν ο εις μετά τον άλλον οι αντιπρόσωποι του κλήρου και αποδεικνύονται αγνοούντες κανόνας, διατάξεις και αποφάσεις της Εκκλησίας εμαστιγούντων ανικτυρμόνος εκ μέρους των συνηγόρων παρέμενον άναυδοι εις τα ερωτήματα του εγκατεστάτου εις τα εκκλησιαστικά ζητήματα κυρίου Βοκοτόπουλου και απήρχοντο υπό των σχολιαστικών ψήθυρων εις τα ειρωνικά σχόλια του πυκνού ακροατηρίου το οποίο καθόλου την ημέρα κατέκλυζε ο ασφικτικός στην αίθουσα του Κακουργοδικίου. Μεταξύ του πυκνού ακροατηρίου υπήρχαν και πλήστε κυρίε, έτοιμες παρακολούθησαν όρθιε επί ελαχής τους ώρας τη διαδικασία με εντεταμένη την προσοχή. Μερικοί εξ αυτών είχαν καταλάβει θέσεις επί της έδρας του δικαστηρίου, όπισθεν των δικαστών. Το υπερόν εξάλλου ή το κατάμεστον από τας γυναίκας του λαού, οποίε εσταυροκοπιούντο από καιρού εις καιρών, κατά την ώρα ιδίως κατά την οποία αρχιμανδρείται και ιερείς απεδεικνύονται υπό του Κάπα Βοτοκόπουλου ότι εστερούντο και των στοιχειωδών ακόμη επί των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ο δινηρωτά την εντύπωση επροκάλεσε εις το ακροατήριον η έλλειψη εικόνος του εσταυρωμένου εις την αίθουσα του δικαστηρίου εκ των καταθέσεων των μαρτύρων εξαιρετική εντύπωση επίησε η κατάθεση του καθηγητού Π. Καρολίδη. Σχόλιο της εφημερίδας Κρήπ 26/1957. Η έναρξη της δίκης. Η δίκη άρχισε την 10η προμεσημβρία. Ως γνωστό ο Καραγιαννίδης κατηγορείται ότι την 21η Πάτριο Ορτολόγιο εν Πειραιή την 21η Μαΐου εν Πειραιή και εντός του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου ετέθη από του μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου και διαψαλίδος επιτέθη
Και απεπειράθη να του κόψει τη γενιάδα. Συγκατηγορούμενη του είναι Καλόγρια Σιμίνα Ταμπακάκη, Παναγιώτα Βονισάκου και Άννα Τσακασιάνου. Το δικαστήριο των συνέδρων αποτελείται από τον κύριο Πουρνάραν εφέτος Προέδρου, Καλπούζου και Ευθυμίου Πρωτοδικών ως μελών. Την έδρα ο εισαγγελέας κατήχε ο αντιεισαγγελέας των εφετών κύριος Κυράκος και την του γραμματέως ο κύριος Χρυσοσπάθης. Συνήγοροι των κατηγορουμένων παρίστανται ο κύριε Δέλτα Βοκοτόπουλος, βουλευτής και πρώην υπουργός, Αμβράζης, Τσίγκος και Δαμασκηνός. Το δικαστήριο των ενόρκων απαρτίζεται ως εξής. Γκίκας Κουλούμας προϊστάμενη, Δεκάζος Καμάρης, Γιαναράκης Ανδρέου, Μελετόπουλος, Δουζίνας, Γυαλίστρας, Κανέλου, Μακαρόνα, Αντωνίου και Στάμ. Βεβαιούται η ταυτότητα των κατηγορημένων, ο εισαγγελέας απαγγέλει το κατηγορητήριο. Ο κύριος πρόεδρος καλεί τους μάρτυρας της κατηγορίας. Εξ αυτών ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος απουσιάζει. Υπεράσπισης υποβάλλει κατάλογο των μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και ο καθηγητής Πανεπιστημίου Π. Καρολίδης. Εν αρχή ο Αμβράζης υποβάλλει ένσταση διότι οι πράξεις δεν γίνεται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας ως αορίζει το κατηγορητήριο, αλλά κατά τον όρθρον. Ο πρόεδρος παρατηρεί ότι το αδίκημα γίνεται κατά την εκτέλεση υπό τη μαγαριωτά του Αρχιεπισκόπου και των καθηκόντων του. Ο κύριος Αμβράζης κατόπιν τούτου αποσύρει την ένσταση επιφυλασσόμενους να υποβάλει ταύτην και την κατά την πρόεδρο της διαδικασίας. Επίσης ο κύριος γραμματέας αναγυμνώσκεται το βούλευμα. Αναγυμνώσκεται ακολούθως η ένορκος κατάθεσης του απουσιάζοντος μάρτυρος κατηγορίας μη Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, έχουσα επιλέξει ως εξής. Σήμερον εορτήν του Αγίου Κωνσταντίνου εις Πειραιάν, όπου λειτουργήσω όπως λειτουργήσω εις τον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ήσταντο πολλοί άνθρωποι, ήσαν δίκαια γιατί αστυνομικοί. Έφνης μόλις αφήρεσα το μανδύα και εισερχόμενο, όταν δε ήμουν παραπλέον του Παγανταρίου, άτομον τι απεσπασθένα εκ του πλήθους, ήθελε να σπαστεί τη δεξιά μου, αλλά αντί τούτου, όρμησε εναντίον μου και χωρίς να δύναμαι να αναπολύσω περισσότερας λεπτομερίας, συστάνθη να με συλλαμβάνει της γενιάδος μου δια της εραστηριάς χειρός του, δια δε της δεξιάς, να με πλήττει στο πρόσωπο διοργάνου, όπερ δεν αντελήφθην τι είδος ήτο, και ενώ εγώ δια της δεξιάς μου του εκράτουν τη χείρα, με τραυμάτισεν εις τον δείχτη της χειρός μου ταύτης. Ταυτοχρόνως έσπευσαν πολλοί εκ του πλήθους συντρέχοντος του διακόνου μου και των συνέλαβων. Το ανώτερο άτομο ή το ηλικία 45-49 ετών κακού εξωτερικού κοντού αναστήματος, τελείως δε άγνωστον μου. Την αιτία της εμού επιθέσεως αποδίδω εις το εξής γεγονός. Προπολού είχαν πληροφορηθεί ότι παλαιμορολογείται στα συσκέψεις των, έκαναν αντίον μου δεν απέκλειον και την σύσκεψη της δολοφονίας μου. Ενθυμούμε ότι μία εσπέρα είσαι εξ αυτών ονόματι Σιδέρης, διευθυντής λουτρών έναντι παλαιού στρατώνος, ήρθε εις το γραφείο μου, εις ώραν προκεχωρημένη και εκτός άλλων μου είπε ότι αυτός προέλαβε την πραγματοποίηση μιας αποφάσεως των ομοδιδατών του περιφώνου μου. Δεν δύναμαι να κρίνω αν πρόκειται περί πραγματικού γεγονότος ή έπραξε τούτο ή να με φοβήσει να υποχωρήσω. Διότι δυστυχώς παρόλα στα διαβεβαίωση της Ιεράς Συνόδου η μεταβολή του ημερολογίου έγινε κατόπιν κοινής αποφάσεως ολοκλήρου της Ιεραρχίας της Ελλάδος. Οι παλαιομερολογείται εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η μεταβολή του ημερολογίου οφείλεται αποκλειστικώς εις εμέ και ότι αν εγώ εκλείψω θα επανέλθει το παλαιό ημερολόγιο. Τελευταίο στον αγώνα των παλαιομερολογητών εναντίον μου πρωτοστατεί ο Ρουμάνος Αγιορείτης Αρσένιος Κοτέας, όν είχε συλλάβει η αστυνομία όπως απελάσει εις Άγιον Όρος κατά απέτησή μου, απέλυσε όμως όπως
όμως ήττα το Υπουργείο Εσωτερικών την επεμβάση πολιτικών τεινών, διότι δυστυχώς γίνεται και πολιτική εκμετάλλευση της ημερολογιακής μεταβολής. Ο ηρημένος Ρουμάνος αφαιθείς ελεύθερος και αποδοκιμαστής σε δημοσίευση τελευταίους ευδελιρούς λιβέλους εναντίον τη υποκινήσει πάντων ορισμένων προσώπων. Διότι αυτός ίσως ούτε την ελληνική γλώσσα γνωρίζει καλώς. Θεωρώ δε ηθικούς αυτούργους των Ρουμάνων μοναχών και τον Σύλλογο των Παλαιομερολογητών, διότι δι' αυτόν πάντως εξεφανατίστη ο διαπράξας των σημερινών εναντίον μου εντός του ναού έγκλημα. Περιοδικό Βορειοανεργίας, τρίτο μέρος περί Καραγιαννίδη, τεύχος 73. Εξέταση μαρτύρων και κατηγορίας. Μετά την ανάγνωση της καταθέσεως του Αρχιεπισκόπου, ο μάρτυρας κατηγορίας ιερεύς Γάμα Βαλιάνος ως της λέγητα εξής: «Εκάθιμεν στον πρόνα και εράντιζα με αγιασμόν, ότε ήκουσα φωνάς εντός του ναού, ανάξιος, ανάξιος. Επίσης είδα ότι έβγαζα τον Καραγιαννίδη ως εκράτη ακόμη στη χείρα του μέρους της γενιάδος. Έμαθα κατόπιν τι συνέβη και είδα τον Αρχιεπίσκοπο τραυματισμένο. Πρόεδρος, πού οφείλεται κατά την άποψή σας η επίθεση?» Μάρτης: «Εις τους παλιομερολογίτας. Ήτινες ενόμιζαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος σύλλαξε το ημερολόγιο.» Πρόεδρος: «Μόνο ο Αρχιεπίσκοπος σύλλαξε το ημερολόγιο?» Μάρτης: «Ολόκληρος η ιεροχία από το λιμόνι από τη 33 Μητροπολίτας.» Ο κύριος Βοτοκόπουλος ερωτά: «Είστε εις θέση να γνωρίζετε τι είναι Γρηγοριανών και τι Ιουλιανών ημερολόγιο?» Μάρτης: «Όχι.» Βοτοκόπουλος: «Τότε τι γνωρίζετε?» Μάρτης: «Σιωπά.» Κατόπιν υποβάλλονται και άλλες ερωτήσεις στο μάρτυρα. Τσίγκος συνήγορος: «Πού έλαβε χώρα η πράξη?» Μάρτης: «Εις τον Παγκάρι.» Τσίγκος: «Ακούσατε τι είδατε εσείς?» Μάρτης: «Ήκουσα.» Τσίγκος: «Γνωρίζετε αν τα Πατριαρχία Αντιοχίας Ιεροσολύμων απεδέχτησαν το νέο παπικό ημερολόγιο?» Πρόεδρος: «Επεμβαίνω, να αναγνώσει και έγγραφε των Πατριαρχείων, διότι καταφαίνεται τα Πατριαρχία δεν κολλείονται ούτε δογματικός ούτε κανονικός να εφαρμόσουν το νέο παπικό ημερολόγιο, αλλά δεν δέχονται αυτό για λόγους σκοπιμότητος. Ο ίδιος ανεκηρύχθη στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο Επαναστατικός από τον πλαστήρα γονατά, ο Μητροπολίτης Αθηνών Μασόνος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ζώντος μάλιστα του κανονικού Μητροπολίτη Θεοκλήτου Μινοπούλου. Επιπλέον δε και αυτή την καινοτομία του παπικού ημερολογίου την επέβαλαν στην Εκκλησία της Ελλάδος δια των δυναμικών μέτρων και πολιτικών φίλων του.» Δαμασκηνός συνήγορος: «Στους παλαιομερολογίτες η Εκκλησία τους θεωρεί σχηματικούς ιερετικούς.» Μάρτης: «Ως Ορθοδόξους.» Δαμασκηνός: «Εν ενεργεία ή εν αποστρατεία?» Μάρτης: «Η Εκκλησία τους θεωρεί ως τέκνα της.» Δαμασκηνός: «Τέκνα της εκ δευτέρου γάμου, η Λαρώτης.» Μάρτης: «Αδυνατή να απαντήσει.» Δαμασκηνός: «Μήπως κολλιέστε εκ των καθηκόντων σας να απαντήσετε ως υφιστάμενος προς προϊστάμενος Τσίγκος? Μήπως γνωρίζετε την εκκλησιαστική κατάσταση εν Ρωσία, όπου υπάρχει ζώσα εκκλησία και νεκρά?» Ο κύριος πρόεδρος επεμβαίνουν λέγει ότι δεν θα επιτρέψει τον πλατιασμό της υποθέσεως δια ερωτήσεων. Βοτοκόπουλος: «Δύνατοι παλαιομερολογίτες να εκκλησιάζονται συμφώνως προς τα αντιλήψεις των?» Μάρτης: «Ναι.» Βοτοκόπουλος: «Απολύτως?» Μάρτης: «Όχι.» Τσίγκος: «Δια των υποκοπανών δημιουργείται θόρυβος. Πολλοί εκ του ακροτηρίου επικροτούν τα λεχθέντα υπό του κυρίου συνηγόρου. Ο κύριος πρόεδρος απειλεί την εκένωση της αιθούσης.» Βοκοτόπουλος: «Εις τους ιερείς ήτινες εκκλησιάζουν τους παλαιοημερολογίτας, επιτρέπει η εκκλησία να λειτουργούν?» Μάρτης: «Όχι.» Αμβράζης, αναφερόμενος στους Ορθοδόξους εκκλησίας, λέγει ότι μόνοι οι ελληνικοί και το ίμιση της ρουμανικής εδέχθησαν το νέο ημερολόγιο. Ακολούθως καλείται ο μάρτης Θεόδωρος Φίνας, αρχιμανδρίτης του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου, όσοι επαναλαμβάνει των γνωστών επεισόδιων. Κατόπιν υποβάλλονται ερωτήσεις και στο μάρτυρα. Εισαγγέλευση: «Τον Καραγιάννη τον γνωρίζει?» Μάρτης: «Είναι γείτον μου.» Εισαγγέλευση: «Πρώτη πράξη ως αυτή σας έδειχνε σημεία να υποθέσετε ότι δεν είναι το υγιής εις τας φρενάς?» Μάρτης: «Όχι.»
Του Ναντίον εξεπλάγει όταν έμαθε ότι αυτό ήταν ο δράστη. Βοτοκόπουλος, Βοκοτόπουλος, είπατε ότι η απόφαση της μεταβολής του ημερολογίου είναι απόφαση της ιεραρχίας Μάρτης. Είναι δημοσιευμένη. Βοκοτόπουλος, εγώ σας λέγω ότι τη αυτή η απόφαση δεν είναι δημοσιευτή. Η απόφαση της ιεραρχίας ήταν προς μεγάλης προς πάσης μεταβολής του ημερολογίου πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Πατριαρχείου της Ανατολής και δι της Κωνσταντινούπολης. Προς τούτους εξουσιοδότησε τον Κύριον Χρυσόστομο να έλθει οι συνεννοήσεις μετά των άλλων εκκλησιών, αυτε όμως απέκρουσαν τη μεταβολή του ημερολογίου. Τσίγκος, εδικαιούται η ιεραρχία να μεταβάλει το ημερολόγιο Μάρτης. Βεβαίως, Τσίγκος, δυνάμει τίνος δικαιώματος και ποιου κανόνα σε δικαιούται ο Μάρτη ή ο ΠΑ, πρόεδρο στη συζήτηση περί του ημερολογίου, έληξεν και δεν θα επιτρέψω πλέον επ' αυτού ερωτήσει. Το σημείο τούτο λαμβάνει χώρα κατωτέρω χαρακτηριστική σκηνή μετά του Βοκοτόπουλου και του μάρτυρη τη κατηγορία. Βοκοτόπουλο αποφασίζει τη μεταβολή του ημερολογίου από τη ιεραρχία Μάρτη. Μάλιστα, είδα την απόφαση στην εφημερίδα Εκκλησία. Βοκοτόπουλο, τι αυτή απόφαση δεν υπάρχει, παπά μου. Αλλά υπέθεσε ότι υπάρχει στο σε ρωτώ δυνάμει τίνος νόμου ποιας αποφάσεως Οικουμενικής Συνόμου δυνάμει τίνος δικαιώματος εκ μέρους ποιας πολιτείας αντικατέστησε ο Χρυσόστομος του Ιουλιανού δια του Γρηγοριανού Μάρτης. Σιωπά, Βοκοτόπουλος, σιωπάς παπά μου, διότι εσύ από αυτά τα πράγματα γνωρίζεις όσον και τούτο εδώ. Χτυπώντας το ξύλο της τραπέζης, ακολούθως εκλήθησαν να καταθέσουν οι μάρτυρες κατηγορίας Ανδρέας Χέλμης, επίτροπος του ναού, διάκονος Β. Μπουλούμπασης και ο έμπορος Πετρόπουλος. Κατόπιν τούτων διακόπη συνεδρίασης δια ώραν 3:30 απογευματινή. Εξέταση μαρτύρων υπερασπίσεως. Το απόγευμα επανακληθεί συνεδριάσεως. Καλείται ο Μάρτης Π. Καρολίδης, ιστορικός συγγραφεύς και πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου. Ο κύριος πρόεδρος δηλεί ότι δεν θα επιτρέψει συζήτηση δια του ημερολογίου και συνιστά της προσυπεράσπισης να περιορίσει τα σε ερωτήσεις επί της πράξης. Βοκοτόπουλος, το γεγονός της αλλαγής του ημερολογίου είναι ιστορικό και συνδέεται ανυποσπάστος μετά της πράξης. Ο Μητροπολίτης επέβαλε το νέο ημερολόγιο διαπλής εγκυκλίου, εισαγγελέως. Υπάρχει απόφαση της ιεραρχίας. Βοκοτόπουλος, όχι, η ιεραρχία δεν αποτελεί επίσημον αρχήν, ούτε άλλωστε αυτή είναι αρμόδια να κανονίσει το σούτον σοβαρόν ζήτημα. Τσίγκος, θέλουμε να διαπιστωθεί εάν έγινε το καλός ή κακός τούτον. Δια τούτο επικαλέσαμε τον κύριο Καρολίδη ως της για της επιστημονικότητάς του και του κύριου του δύναται να μας αναλύσει το ζήτημα εάν ο Μητροπολίτης είχε δικαίωμα να προβεί εις τη αυτάς καινοτόμια εισαγγελέως. Η πολιτεία εδέχτη το ημερολόγιο. Δαμασκηνός, ό,τι έγινε η μεταβολή του ημερολογίου δεν υπήρχε πολιτεία αλλά πραξικόπημα πλαστήρα, εισαγγελέως. Εδώ δικάζουμε μόνο την πράξη των κατηγορουμένων, Βοκοτόπουλος. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι η πράξη αυτή οφείλεται εις ψυχολογική παραφορά εφόσον προέρχεται από προσβολή των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Εισαγγελέως, δεν αρνούμε τα δύο αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα, αλλά και δεν θα επιτρέψουμε να συζητηθεί εάν είναι νόμιμος ή όχι η αλλαγή του ημερολογίου. Εν συνεχεία το δικαστήριο, αποσυρώμενον η σύσκεψη, δίνει μια απόφαση δια της οποίας απαγορεύει στους συνηγόρους ερωτήσεις εν ισχύ με το ζήτημα του ημερολογίου. Βοκοτόπουλος, γνωρίζετε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο εφαρμοζόμενο μέχρι το 1924 υπέστη ποτέ καμία μεταβολή. Μάρτης Καρολίδης, όχι. Πρόεδρος, επήλθε μεταβολή, δηλαδή εσπάστημε το Γρηγοριανό Μάρτης. Βεβαίως, το Ιουλιανόν κατηργήθη. Βοκοτόπουλος, συνήλθεν τον 16ο αιώνα Μεγάλη Σύνοδο της Ανατολικής Ορθοδόξης Εκκλησίας για να απαντήσει στην πρόταση της Ρώμης περί μεταβολής του Ιουλιανού ημερολογίου Μάρτης. Μάλιστα, και η απάντησή του, μη μέτερε αιώνια όρια άρεθεντοι οι πατέρες ημών. Οι Άγιοι, εν συνεχεία, ο Μάρτης κύριος Καλολίδης, απάντηση σχετικών ερωτήσεων του κυρίου Προεδρού του Κυσαγγελέως, καταδικάζει τη μεταβολή του ημερολογίου και ευρίσκει δικαιολογημένη την εξέλιξη των χριστιανών. Ακολούθως, καλούνται να καταθέσουν οι Μάρτυρες κύριος Χαλιώτης, Βαϊτάνης, Κόνστας, Σαλιβαράς,
Μεθενίτης και Στάης, οι οποίοι αποδίδουν την πράξη του Καραγιαννίδη στον θρησκευτικό αυτού ζήλο αφενός και στις διώξεις των παλαιομερολογητών, των αστυνομικών αρχών, τη εντολή του Αρχιεπισκόπου Αφετέρου, η απολογία του Καραγιαννίδη. Διακόπτεται πολύγωνη συνεδρίας. Μετά την επανάληψη συνεδριάσεως υπεράσπισης παρετείται των υπολείπων μαρτύρων και καλούνται οι κατηγορούμενοι εις απολογία. Ο Καραγιαννίδης απολογείται ως εξής. Πρωτίστως κύριε ένοχη, κύριε δικαστέ, έχω να είπω ότι ως ορθόδοξος χριστιανός όπου εγύρισα από Μεξικό έως την Οκεανία, δεν ευρέθηκε κανείς άνθρωπος ούτε νόμος να με πείσει να αλλάξω τα θρησκευτικά μου πεποιθήσεις, οι οποίες συμφωνούν με τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ούτε με έβαλαν πουθενά φυλακή, γιατί δεν ήθελα με το στανείο να παραδεχτώ το παπικό ημερολόγιο. Τόσα χρόνια πηγαίνω τακτικά στην Εκκλησία και με μεγάλη μου λύπη είδα ότι ο Έλληνα Αρχιεπίσκοπος ήθελε να με κάνει από Ορθόδοξων Καθολικών πρόεδρος. Μα την αλλαγή του ημερολογίου αποφάσισε ο Μητροπολίτη Καραγιαννίτης. Αυτός τους διευθύνει όλους, κύριε πρόεδρε. Αυτός. Και ο κατηγορούμενος συνεχίζει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους διωγμούς που υπέστημεν οι παλαιομερολογείται. Νύχτες με βροχές ετρέχαμε σε εξοκλήσια για να λειτουργηθούμε, επειδή μας έκλεισαν τις εκκλησίες και συναντούσαμε και τον υποκόπανο του Μητροπολίτου που μας έδερνε. Εγώ είμαι άνθρωπος της θρησκείας. Χωρίς θρησκεία δεν υπάρχουν ούτε οικογένεια, ούτε τιμή, ούτε πλούτη, ούτε πατρίδα. Δεν θα μπορέσουν να με πείσουν ό,τι κι αν μου κάνουν. Είτε με καταδικάσετε είτε με αθώσετε, εγώ θα μένω πάντα εις την θρησκεία των πατέρων μου. Δεν με πτωεί ούτε μηνών ούτε ετών φυλάκισης. Και το αίμα μου ακόμη είμαι πρόθυμος να χύσω για τη θρησκεία μου. Εισαγγελέως, γιατί δεν είναι σε βάση τους νόμους της πολιτείας, Καραγιαννίδης? Οι νόμοι της πολιτείας είναι μήπως ανώτεροι από τους νόμους του Θεού? Του Θεού μας που σέβομαι, εισαγγελέως. Οι νόμοι του Χριστού λένε να κόβεις τα γένια του Μητροπολίτη με ψαλίδι, Καραγιαννίδης. Μήπως λένε στο Μητροπολίτη να χωρίζει ανδρόγυνα, εισαγγελέως? Ποιον εχώρισε, Καραγιαννίδης? Εμένα με τη γυναίκα μου. Είχε αυτή την ανέδεια. Ο Χριστός λέγει, ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο. Ο Μακαριώτος όμως εχώρισε χιλιάδες αντρόγυνα, εισαγγελέως. Σε ρωτώ, γιατί εγκλημάτισες, Καραγιαννίδης? Εγκλημάτισα απέναντι εγκληματίου. Πρόεδρος, ενοργή, σου αφαιρώ τον λόγο. Δεν μπορείς να βρίζεις έτσι στο δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος υπόσχεται ότι είναι ευπρεπέστατος εις τας εκφράσεις του και εξακολουθεί εις το αυτό έντονο ύφος. Εξαιτίας του Μητροπολίτου και του ημερολογίου επήγα να χωρίσω με τη γυναίκα μου. Εγώ έμεινα πιστός εις τα πάτρια και ξύπναγα τα χαράματα να πηγαίνω να λειτουργηθώ. Αυτή ήθελε το νέο ημερολόγιο και τέσσερα τώρα χρόνια φιλονικούμε. Τους παπάδες μας τους συνελάμβανον. Ο Μητροπολίτης έστελνε χωροφύλακας και μπαίνανε στο ιερό με τα πιστόλια στο χέρι να αρπάξουν τους παπάδες από τα γένια και να τους σύρουν έξω όπως τους καρκούργους, γιατί ελειτουργήσαν με το παλαιό ημερολόγιο. Εγώ όμως σε όλα αυτά τα κακουργήματα του Αρχιεπισκόπου έλεγαν, ο Θεός είναι μαζί μας, επιέστης το, δεν θα μας αλλαξοπιστήσουν. Εάν εγκλημάτισα, εγκλημάτισε και ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος μέσα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εχαστούκησε τον αιρετικό Άριον, η μάρτυς ο προφήτης Ηλίας, ώστις. Έσφαξε 400 ιερείς απίστους. Εννοεί το θέλημα Θεού, όταν μου οστέρισε την εκκλησία μου, την Αγία Κοινωνία μου, τη λατρεία του Θεού μου, είπα να τον αποδοκιμάσω για να τον συνετήσω και μάζεψα τις καλόγριες στην εκκλησία. Αλλά με την αποδοκιμασία δεν θα του έβαζα μυαλό. Και είπα να του κόψω τα γένια για να του βάλω γνώση. Πρόεδρος, ώστε εγνώριζες με αυτό που έκανες παράβαινε στον νόμο. Καραγιάννης, βεβαίως και το ήξερα. Ψέματα δεν θα σας πω. Είμαι Έλλην και χριστιανός. Δεν πτωούμε. Πρόεδρος, πριν του κόψεις τα γένια επήγες και να του ασπαστείς το χέρι. Καραγιάννης, ψέματα. Ούτε αντίδωρο δεν παίρνω από το χέρι του. Εγώ όταν τον είδα τον άρπαξα από τα γένια και το ψαλίδι μου άρχισε από τη δουλειά μου. Από πίσω με τραβούσαν άλλοι και εγώ τραβούσα το δεσπότη από τα γένια. Έτσι τον πήρε λίγο το ψαλίδι. Τον άνθρωπο ούτε άλλη φορά τον είδα ούτε τον γνωρίζω. Ακολούθως απολογούνται διαμακρόν και λοιπέ κατηγορούμενε μοναχέ Ασημίνα Ταμπακάκη, Παναγιώτα Βονισάκου, Άννα
Τσακασιάνου έτινες διαδηλώνουν την ακλόνη των αυτών πίστη στο πάτριον ημερολόγιον και τας παραδόσεις, ας εκκληρονόμησαν εκ των προγόνων του. Η αγόρευση του εισαγγελέως, περατοθήστης της αποδεικτικής διαδικασίας, λαμβάνει το λόγο της εισαγγελέως ως της λέγει ότι παρόμοια συμβάντα συνετάραξαν ανέκαν τη χριστιανική θρησκεία. Περαίνον το λόγο του λέγει ότι δεν θα εντίσταζε να ζει την επίκεια των ενόργων για τους κατηγορουμένους, αλλά ζητεί να κηρυχθούν ούτε ένοχοι κατά το κατηγορητήριο για να δεχτεί, για να δοθεί ένα παράδειγμα εις τους παλιωμερολογίτας. Η αγόρευση του Δημητρίου Βοκοτοπούλου. Κατόπιν ο κύριος πρόεδρος δείξει το λόγο εις των συνήγορων κύριων, εκ των συνήγορων κύριων Βοκοτόπουλου, ως της λέγει τα εξής. Υπόθεση είναι απλή. Οι πράξεις διαπρατωμένοι κατά ιδού του είναι πτέσμα. Ο νόμος ανήγαγεν αυτό σήμερον εις κακού γύρω, ένεκεν ιδιότητος του παθόντος. Το αδίκημα όμως, ως ανεδείχνει εκ της διαδικασίας, δεν έχει τα κοινά ελαττήρια των εγκληματιών του ποινικού νόμου. Ο Καραγιαννίδης προέβη στην πράξη χωρίς να οθείται από συμφέρον ή από προσωπικά ή πολιτικά ελαττήρια, ούτε και από ολικών κέρδος, αλλά προέβη στην πράξη ένεκεν των θρησκευτικών του πεπιθήσεων. Η υπόθεση είναι καθαρός εκκλησιαστική και ομολογουμένη. Δεν πρόκειται να απασχολήσει εμάς το ζήτημα αν είναι ή δεν είναι ο Καραγιαννίδης ένοχος. Τα ελαττήρια του εγκλήματος είναι εκείνα. Α, πρέπει το δικαστήριό σας να εξετάσει και να αποφασίσει περί της ενόχου του ενόχου της πράξης, για να συντελέσω εις την ασφαλή μόρφωση της δικαστικής πεπιθήσεως και εις την ευσυνείδη τιμιγορία των ενόργων, συμφώνως προς τον όργο ότι είναι απαραίτητο να σας είπω εκείνα τα οποία δεν επέτρεψε το δικαστήριο να εξεταστούν εν τη διαδικασία. Τι εστί Ιουλιανών και τι Γρηγοριανών ημερολόγιων και ποια η θέση αυτών εν τη Εκκλησία. Ποιοι οφείλουν απαράβατον εκτέλεση της εφαρμογής του ημερολόγιου και ποια τιμωρία επιβάλλονται εις τους παραβάτας εν συνεχεία παραπονείται δια την απόφαση όπως μη επιτραπεί στους συνηγόρους να κάνουν ερωτήσεις στους μάρτυρες σχετικά με το ημερολόγιο και συνεχίζει να λέει βλέπετε εδώ, σας λέω πάνω και μιλημένοι εισαγγελείς γιατί είναι μες στο κύκλωμα, ξυπνάτε Έλληνες. Αν από τότε παράδωσαν στα χέρια τους το νέο παπικό ημερολόγιο στις σκοτεινές δυνάμεις, τους παραδίνουν εμάς τους Έλληνες, φανταστείτε σήμερα τι έχουν κάνει. Τώρα πια είμαστε στο τέλος και ο σώζον την εαυτού ότι η ψυχή σωθείται. Και συνεχίζουν λέγει, οι χριστιανοί των πρώτων χρονών διεφώνησαν εις το πώς και πότε θα εορτάζεται το Πάσχα. Οι εξιουδαίων ήθελαν να εορτάζουν το Πάσχα πρώτη Ανάστασης του Χριστού. Ενώ οι λοιποί χριστιανοί είπαν ότι δεν πρέπει να εορτάζουν αυτό μαζί με τους Ιουδαίους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, προεδρεύων εν οικία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εν οίκα θιερώτη το σύμβολο της πίστεως, επανέλαβε τη διέκταξη της Εκκλησίας της Αντιοχίας, καθήν οι λοιποί χριστιανικοί λαοί δεν πρέπει να εορτάζουν το Πάσχα με τους Ιουδαίους. Ήρθεν η διαίρεση των Εκκλησιών κατά τον 12ο αιώνα και ο Δής σκέφτη να το μεταβάλει. Κατά τον 16ο αιώνα άλλος Έλληνας αστρονόμος εν Ρώμη μελέτης ονόματι εφήβρεν ότι το Ιωλιανό είναι ημερολόγιο και σφαλμένο και πρότεινε την ανακάλυψή του εις τον Γρηγόριον Γάμα ώστις εισήγαγεν αυτό μόνο εν Ιταλία. Η σαγάγονική των Γρηγοριανών εορτολόγιων, ημερολόγιων, έστειλε επιστολή στην Κωνσταντινούπολη, συνιστώνει στον Πατριάρχη αυτής να εισαγάγει εκεί αυτό. Ο Πατριάρχη το Ιωρεμία Σοβίτα, ώστις δια το συγγραμμάτο του, αεγκαταλείπει δεικνύων πόσων μέγας ήτο, είπεν ότι δεν δύναται να αποδεχτεί ουδεμίαν συζήτηση επ' αυτού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδίως η Ελληνική δεν επιτρέπει την αλλαγή του ημερολογίου και τούτο διότι ακριβώς δεν στηρίζεται σε κανόνα τεινά. Αλλά εις παραδόσεις έτινες δεν είναι απλέ νομοθετικέ διατάξεις. Όταν αναισθήθη η Ελλάς και συνήλθεν η ιεραρχία της παλαιάς Ελλάδος, κατήρτισε την πρώτη ιεράν σύνοδο της Εκκλησίας, έκαμε το καταστατικό και εδέχτη τα δόγματα και τα λατρείας όπως εκανονίστη υπό των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Το Σύνταγμα του 1844 και του 64, αναθεώρησης του 911 και η συνέλευση του 1921 καθιέρωσαν τα σειράς παραδόσεις και έθιμα. Η ολέθρια ιδέα της καταργήσεως των πατροπαραδότων
Δεν επέρασε ποτέ. Το 1923 του απεσίου και κακού δαίμονος της Εκκλησίας Μελετίου Μεταξάκη, πρόεδρος Κούρη τον κόδωνα διακόπτων. Κύριε Βοκοτόπουλε, σας απαγορεύω να συνεχίσετε την απογόρευσή σας υβρίζοντας. Βοκοτόπουλος. Δεν υβρίζω, κύριε Πρόεδρε, χαρακτηρίζω, συνεχίζει. Η ελληνική κυβέρνηση διαλόγου οικονομικής πολιτικής ενόμισε πως έπρεπε να καταργήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο, αλλά επειδή ευρύκε κόλλημα το εορτολόγιο, διόρισε επιτροπή αποτελουμένη από τους κυρίων Εγινή, την Μπαλάνων Τσιτσεκλίν και 2-3 άλλους, μεταξύ και των οποίων τον Χρυσόστομο. Η Επιτροπή συνήλθε μετά από πολλές μελέτες, εξέδωκε την απόφαση διής συνιστά εις την κυβέρνηση να αποδεχτεί την εισαγωγή εις την πολιτεία του Γρηγοριανού ημερολογίου, αλλά να διατηρήσει το εορτολόγιο κατά το παλαιό ημερολόγιο του Ιουλιανού. Η Εκκλησία δεν ετόλμησε να αντιταχθεί, να σκεφτεί να καλέσει Οικουμενική Σύνοδο και να ή της να καθιερώσει το νέο ημερολόγιο. Το κράτος έκαμε ειδική επιτροπή για να σκεφτεί αν δύναται να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος ή της και κατήρτισε ειδικών φάκελων αν είχα την υπομονή να διέλθω. Επληροφορία έτεινε σύρχοντο εις τας άλλας εκκλησίας ήσαν κατά της μεταβολής διό και εγκαταλείφθη. Ιδίως όμως ο κατώτερος λόγος της αποτυχίας του, ή το η αντίσταση του Πατριαρχείου ματαιώθη όδεν η Οικουμενική Σύνοδος. Παρόλα ταύτα ο Χρυσόστομος διαλόγου σου κρίνω περιττό να σας είπω εκάλεσε την ιεραρχία της Ελλάδος ή της συνήλθε κατά το Μάρτιον και έκαμε εισήγηση ο Χρυσόστομος ότι πρέπει να γίνει μεταβολή ολοκλήρου του ημερολογίου ου μόνο δια τα σακινή τους εορτάς. Η αρχική ιδέα να ανατρέψουμε το Πασχάλιο και συλλογιστείτε αν έγινε το δεχτόν αυτό θα έπεφτε η Εκκλησία και υπ' αυτήν ο κλήρος. Η ιεραρχία είπε πολύ καλά, αλλά πρέπει να συνεννοηθεί ο Χρυσόστομος κατά των άλλων εκκλησιών για να αποφασίσουμε για την μεταβολή. Δεν ειδηνήθη όμως να φέρει αποτέλεσμα παρόλα στας προσπαθίας παρά τας λοιπάς εκκλησίας. Μόνο ο πατήρας της Ρουμανίας είπε συνενώ, αλλά μόνο δια τα σακινή του εορτά σε αλληλογραφία. Αυτή είναι προσωπική του Χρυσοστόμου και όχι επίσημη. Κατά τη μεταβολή της κυβερνήσεως επιτράπει ορθώσεις στους παλαιομερολογίτες να εκκλησιάζονται εις ιδιωτικούς ναούς. Αλλά ο Χρυσόστομος μεταχειριζόμενος αστυνομικά όργανα παρεμπόδιζε τα ιεροτελεστίας αυτάς κατά τιούτων τρόπων ώστε να θεωρούνται ιεράρχοι εχθροί της πίστης. Η ελληνική ευσέβεια είναι μοναδική εν τη καθόλου εκκλησία. Δεν υπάρχει έθνος το οποίο να έζησε, να έπεσε, να αναισθήσει άλλο ως το ελληνικό έθνος υπό το σύμβολο της Ορθοδόξου πίστης. Μην νομίζετε λοιπόν ότι η χριστιανική νομοθεσία νήτης είναι αχώριστος της ιδέας της πατρίδος, είναι δυνατόν ο Α επίσκοπος ή ο Β πολιτικός να μεταβάλει, διότι είναι παράβαση της θείας νομοθεσίας. Ο χριστιανικός ελληνισμός δεν δύναται να εκτελέσει τον περιορισμό του, αν και το κράτος και η Εκκλησία δεν έχουν εναυτεί στις βάσεις, τας βάσεις της θρησκείας, άνευ της ευσέβειας και της αιμονής ή στα πατροπαράδοτα ή το αδύνατο να αναστηθεί Ελλάς και να καταπνίξουν οι Έλληνες τον κόσμο δια των θαυμάτων του. Τέλος, ο κύριος Βοκοτόπουλος ζητεί την απαλλαγή του κύριου Καραλαγιανίδη ένεκα πλήρους συγχύσεως και λόγων θρησκευτικών. Μετά τα αυτά αγόρευσαν και λυπή συνήγοροι ο κύριος Αμβράζης, Ναμασκηνός, Τσίγκος, ζητήσατε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων. Δε κύριος Τσίγκος έστειλε την αγόρευσή του υπόνη στους ενόρκους ταύτα. Απόδοτε τον άνθρωπο αυτόν στην οικογένειά του και διακηρύξατε για τις αποφάσεις σας εις ολόκληρον τον κόσμο ότι η Ελλάς δεν απεκήρυξε το παρελθόν της, ότι δεν ελισμόνησε των μεγάλων προορισμών αυτής, ότι είναι αντάξια της ιστορίας των πατέρων της. Η έκδοση της αποφάσεως. Κατόπιν ο κύριος Πρόεδρος θέτει τα ερωτήματα εις τους ενόρκους ή την εισαπεσίες της σαν προς διάσκεψη. Την 12.30 νυχτερινή, η απόφαση διήσε απαλλάσσονται την κατηγορία με λόγω πλήρους συγχύσεως και εκλόγων θρησκευτικής παραφοράς. Την απόφαση που δέχονται ακράτητα χειροκροτήματα του πλήθους. Ο κατηγορούμενος φέρεται εις τα σχήρα των χιλιάδων πλήθους, τον οποίο το κραυγάζει υπέρ της κατησχύσεως της Ορθοδοξίας. Όσοι το επόμενο ποικίλα ήσαν τα σχόλια των εφημερίδων,
μετά την αθειωτική απόφαση του δικαστηρίου, άλλεν ζήτηνο από την κυβέρνηση να μελετήσει με συμπάθεια τα αιτήματα των παλαιομερολογητών και άλλε όπως λάβει αυστηρά μέτρα κατά αυτών. Δύο δείγματα αντιφατικών τιού των σχολείων των εφημερίδων παραθέτουμε κατωτέρω. Η απόφαση του δικαστηρίου των ενάργων δια τους επιτεθέντας εναντίον του Μητροπολίτου Αθηνών αποτελεί προμήνυμα της λαϊκής εξεργέσεως κατά του κράτους και της εκκλησιαστικής αρχής. Και ηθώσαν τον άνθρωπο του λαού για να τον καταδικάσουν ούτω ως ενόχους το κράτος και τον Μητροπολίτη. Εσπερινή 26/1/1958. Η υπόθεση των παλαιομερολογητών κατέληξε εις την πανηγυρική αθώηση του αρχηγού των, διότι ανεγνωρίστη ότι ευρίσκεται εν πλήρη συγχύση των αισθήσεων. Το γεγονός όμως είναι ότι ο ήρωος των παλαιομερολογητών επετέθηκε κατά του Μητροπολίτου Αθηνών και μετά την επίθεση του ουδεμίαν με τα μέλη αισθάνθη, αντιθέτως μάλιστα διακήρυξε ότι εξετέλεξε έργος συνειδήσεως. Ως μας είπε η κόρη του κυρίου Καραγιαννίδη, η Καλλιόπη Ευαγγελία Λεούση ή το καημός του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, το ότι δεν κατάφερε τον Καραγιαννίδη να εκδηλώσει δημοσίως με τα αμέλεια για το έγκλημα του. Μάλιστα τον επεσκέφθη Πολάκης και ο πρωτοσύγγελός του στα φυλακά των παλαιών στρατών, προσφέροντάς του και πολλά χρήματα με σκοπό να το πείσει προς τούτο. Η κυβέρνηση πρέπει να εννοεί στη βαθύτερη κοινωνική και εκκλησιαστική σημασία του ζητήματος του ημερολογίου και άνευ μεταβολής να λάβει μέτρα νομοθετικά. Η κατοχύρωση του νέου ημερολογίου για νομοθετικού μέτρου είναι επιβεβλημένη διότι επιτέλους ο ανώτατος εκπρόσωπος της Εκκλησίας δεν δύναται επάπειρο να παίζει το ρόλο του χωροφύλακος και να καταδιώκει τους αντιφρονούντας οι οποίοι καταφεύγουν στα διάφορα εξοκλήθια αντιστρατεύοντα προς τις αποφάσεις του κράτους. Μετά την πανηγυρική αθώωση θορυβούντος του επικινδύνου παλαιομερολογίτου δημιουργεί νέα κατάσταση δια το κύρος του αρχηγού της Εκκλησίας και η κυβέρνησης είναι καιρός να αναλογιστεί τας βαριάς ευθύνας τους. Αυτή ήταν αγαπητοί μου τα παραδείγματα, οι μεγάλοι ομολογητές της Ορθοδόξου πίστεως όπως είτε ο κύριος Καραγιαννίδης, ο Χριστός να αναπαύει και την ψυχή του εις μονάς δικαίων και των σεσωσμένων ακολουθούντων του πατρίου ερωτολογίου, να γίνει παράδειγμα και να τον ξεπεράσουμε, γιατί πλέον εμείς δεν έχουμε απλά όργανα των σκοτεινών δυνάμεων τώρα. Έχουμε τα όργανα του ιδίου του Αντιχρίστου, τους αιμοσταγείς Ιουδαίους, σατανιστάς, ιονιστάς και τους μασόνους. Και ευχόμαστε με τις πρεσβείες αυτών των ομολογητών να αξιωθούμε και εμείς ομολογίας και πολύ και του μαρτυρίου. Ας τους έχουμε ως υπόδειγμα παράδειγμα και προς μίμηση.